Ναι, πράγματι, έχουμε εδώ και 2 μήνες ένα πρόβλημα. Είχε προκύψει μια διαρροή από την ΔΕΙΑΔ. Ήρθαν οι άνθρωποι, το τακτοποίησαν το θέμα. Απλώς άνοιξε μια τεράστια λακκούβα, η οποία είναι σκεπασμένη με χώμα και χαλίκι. Τη σκεπάσανε. Ξαναυπήρξε πρόβλημα μετά από λίγες μέρες. Ξαναξεσκεπάστηκε, έφυγε το χώμα. Ήρθανε, κάνανε τις εργασίες, το ξανασκεπάσανε με χώμα και χαλίκι. Και δυστυχώς από τότε η λακκούβα μένει έτσι. Δεν έχει έρθει κάποιος να ρίξει τσιμέντο. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που περνάει ένα αμάξι να φεύγει το χαλίκι, να δημιουργείται πρόβλημα για μας και για τους ηλικιωμένους που περπατούν για να μπουν δίπλα στα καπί, να χτυπάει την πρόσωψη του συλλόγου μας, μας έχει τραυματίσει το ξύλο που έχουμε στην πρόσωψη, λερώνει όποτε βρέχει με τη λάσπη. Πετάγονται τα χαλίκια δηλαδή. Πετάγονται τα χαλίκια, έχουμε γεμίσει λάσπες, χτυπήθηκε η τζαμαρία στο σύλλογο, είναι επικίνδυνο και για μας με τα καρότσια και για τους ηλικιωμένους που περπατούμε στην κοντουριό του. Και έχω πάρει επανειλημμένα τηλέφωνο. Μου είπε ο διευθυντής πως κάποιο άτομο από το συνεργείο απουσιάζει για λόγους υγείας, αλλά πιστεύω το πρόβλημα πρέπει να τακτοποιηθεί άμεσα. Δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο έτσι. Πόσο καιρό είναι αυτό? 2 μήνες έχει σχεδόν. Ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχει λυθεί στους 2 μήνες που έχουν περάσει? Πιστεύω ότι θα έπρεπε λυθεί στην εβδομάδα. Ότι εντάξει, έγινε η βλάβη, επιδιορθώθηκε, έκατσε όσο ήταν να κάτσει το χώμα. Θα έπρεπε να πέσει τσιμέντο, γιατί είναι. Και λίγο η περιοχή είναι ευαίσθητη, και οι 2 χώροι, και ο σύλλογος παραπληγικών και τα καπί που είναι δίπλα. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας εχθές. Χρόνια πολλά αναδρομικά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου και ειδικά στις δικές μας μαμάδες. Εμείς θα τη γιορτάσουμε λίγο αργότερα, την Τετάρτη, στις 16 του Μάη. Έχουμε την καθιερωμένη ετήσια γιορτή για τη γιορτή της μητέρας. Προσκαλούμε όλες τις φίλες του συλλόγου, όχι μόνο τα μέλη μας. Και όλους όσους μας αγαπούν και θέλουν να μας γνωρίσουν να έρθουν να πιούμε ένα καφεδάκι, να μιλήσουμε, να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα.